των δυνατοτήτων της βάσης, αλλά και του ναυτικού. Τον προστάτη του Άγιο Νικόλο τίμησε το πολεμικό ναυτικό. Οι επίσημοι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν στην ναυτική βάση αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη στο Μαρί, στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας Χαράλαμπου Πετρίδη, του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Δημόκρητου Ζερβάκη και του Μητροπολίτη Τριμηθούντος Βαρνάβα. Για άλλη μια χρονιά εορτάζουμε σήμερα τον Άγιο Νικόλαο. Τον Άγιο που τον θέλουμε συνεχώς στην πλώρη μας, μόνιμο οπτήρα και τιμονιέρι των πλοίων μας. Ο Υπουργός Άμυνας στο χαιρετισμό του τόνισε πως καταβάλλονται προσπάθειες για αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ναυτικής βάσης, αλλά και του ναυτικού μας. Το ναυτικό μας, επεκτείνοντας το ρόλο του, πέραν του πλαισίου της εφαρμογής του δόγματος αποτροπής, έχει διερευνήσει το εύρος δράσης του με τη διεξαγωγή ανθρωπιστικών αποστολών και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Εξήρει ωστόσο τη συμμετοχή του ναυτικού και άλλων τμήματων της Εθνικής Φρουράς σε πολυεθνικές ασκήσεις, δίνοντας ως παράδειγμα την συμμετοχή στην αεροναυτική άσκηση Μέδουσα 2020. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε τόσο ενισχυμένη με τη συμμετοχή δυνάμεων από 5 κράτη. Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το πολεμικό μας ναυτικό συμμετέχει και σε άσκηση με αεροναυτικές δυνάμεις από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Άμυνας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος Αμόχωστος και μεταφέρθηκαν σε θαλάσσια περιοχή έξω από την ναυτική βάση, όπου χαιρέτησαν το προσωπικό της ελληνικής φρεγάτας Ίδρα και του ανακαινισμένου πλοίου γενικής υποστήριξης Σαλάσσια. Ο εορτασμός έγινε χωρίς την παρουσία κοινού, λόγω